Κότσι είναι η πιο συχνή πάθηση του ποδιού, προκαλώντα παραμόρφωση του δακτύλου προ τα έξω, ενώ προς τα μέσα παρουσιάζει επώδυνη διόγκωση, δυσκολεύοντα το περπάτημα. Πρόκειται για ένα ζήτημα υγεία, το οποίο είναι όμω και ζήτημα αισθητική για τι γυναίκε. Ποια είναι η λύση, σε λίγο στην εκπομπή μα. Ψηλά τα κούνια, στενά παπούτσια, ρευματολογικά ή άλλα νευρολογικά νοσήματα μπορεί να προκαλέσουν πολύ έντονο πρόβλημα σε αυτό που λέμε βλεσό μεγάλο δάκτυλο ή αλλιώ κότσι. Ένα πρόβλημα το οποίο απαντάται κυρίω σε γυναίκε και μπορεί να αποτελέσει ζήτημα στην καθημερινότητά του, δεδομένου ότι η βάδιση γίνεται αφόρητη, ενώ πολλά άλλα ζητήματα μπορεί να προκύψουν από το κότσι η βαση γινεται αφορητη ενω πολλα αλλα ζητηματα μπορει να προκυψουν απο το κοτσι εω και το σημείο να μην μπορεί κανεί να κινηθεί. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε για τεχνικέ οι οποίε προκαλούσαν πολλέ επιπλοκέ, αλλά υπάρχει πλέον τρόπο να το αντιμετωπίσει κανεί με μια σύγχρονη τεχνική, με την διαδερμική χειρουργική, ανώδυνη και με πολύ πολύ γρήγορα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση του προβλήματο. Για το θέμα αυτό, κοντά μα έχουμε τον γιατρό Θεοδό Σκουρή. Γιατρέ, καλώ ήρθατε. Καλώ σας Βρήκα. Ένα πρόβλημα λοιπόν, το κότσι, το οποίο είναι κοινό σε πολλοί κόσμο και κυρίω όμω στι γυναίκε. Αλλά πρωτού ξεκινήσουμε, θέλω να μου πείτε, τι είναι το κότσι και πώ προκαλείται. Σχεδόν τα είπατε όλα με την εισαγωγή σα. <laughs> Τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, το κότσι είναι αυτό που ξέρει όλο ο, ο κόσμο. Αυτή η προεξοχή που δημιουργείται στην βάση του δαχτύλου. Εκεί που το δάχτυλο ενώνεται με το πόδι. Mm -hmm. Είναι αυτή η προεξοχή. Να το δούμε και αν έχουμε την καλοσύνη, ναι, ναι, ναι. να έχουμε τη δυνατότητα λιγάκι ναι, 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 ναι. να βλέπουμε και όλα στη φωτογραφία αυτή. Ναι. Εδώ λοιπόν αριστερά βλέπουμε μια φυσιολογική Έτσι, ανατομία ναι. του ποδιού ναι, 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 και δεξιά. Και δεξιά είναι το λεγόμενο κότσι. Είναι αυτή η προεξοχή Μαι. και η γωνία που δημιουργείται μεταξύ του μεταταρσίου και του δαχτύλου. Είναι το μεγάλο δάχτυλο. Είναι λοιπόν το αυτό. μεγάλο δάχτυλο mm -hmm. στο πόδι. Λοιπόν, η οποία όμω παραμόρφωση δεν είναι τόσο πολύ επιφανειακή όσο φαίνεται mm -hmm. διότι κάτω από αυτή την επιφανειακή εικόνα υπάρχει μια διαταροχή ανατομία πολύ μεγαλύτερη. Η περιοχή εκεί δεν είναι μόνο κόκκαλα, είναι σύνδεσμη, είναι φύλακος, είναι τένντος, είναι νεύρα, είναι αγγεία, είναι ένα ολόκληρο σύμπλεγμα. Είναι μια, το... πολύπλοκη, πάντως, είναι μια πολύπλοκη ιστορία mm -hmm. λοιπόν, και έχει πάρα πολλά κόκκαρα όλο το πόδι τα οποία είναι, μια, μια, είναι σε μια εκπληκτική αρμονία μεταξύ τους. Mm -hmm. αυτό, αυτό, που φαίνεται... αυτό μπορεί να συμβεί ναι. μόνο στο μεγάλο δάχτυλο ή μπορεί να συμβεί και στα επιμερού δάχτυλα. Λοιπόν, το κότσι-κότσι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το μεγάλο δάχτυλο. Ναι. Παρόμοια όμω παραμόρφωση μπορεί να γίνει και στο μικρό δάχτυλο, το πέμπτο, που είναι το π, ανάλογο Στα άκρα λοιπόν κυρίω εμφανίζεται λοιπόν. το πρόβλημα αυτό. Εάν όμω συμβεί κάτι στο πρώτο ή στο τελευταίο δάχτυλο, αυτό αν το αφήσει κανεί mm -hmm. συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Το οπότε ένα είναι αλληλένδετη αντίδραση. Είναι ένα ντόμινο. Είναι ένα ντόμινο. Mm -hmm. Το ένα δάχτυλο θα πιέσει το δεύτερο, το δεύτερο, το τρίτο mm -hmm. και τα δάχτυλα γελιά για το πόδι θα βρουν μια κάποια ισορροπία σε παραμόρφωση όμω. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν στη φωτογραφία αυτή το υγιέ πόδι στην αριστερή φωτογραφία. Στη δεξιά φωτογραφία επίση έχουμε μια παραμόρφωση έντονη. Και μάλιστα βλέπω ότι το μεγάλο δάχτυλο γιατρέ ουσιαστικά έρχεται να καβαλήσει, που λέμε, το αμέσω το, το δεύτερο δάχτυλο. Και πώ αλλάζουν βεβαίω και τα οστά, αφού υπάρχει ήδη πρόβλημα στο μεγάλο πλεσό. Πολύ σωστά. Λοιπόν, το αριστερό είναι το φυσιολογικό, το δεξί είναι το πάσχον. Mm -hmm. Αυτό που λέμε κότσι. Εδώ, στην προκειμένη αυτή περίπτωση, είναι το τελικό στάδιο που αν αφήσουμε το κότσι να εξελιχθεί, το μεγάλο δάχτυλο θα επιπέψει, θα καβαλήσει, δηλαδή το δεύτερο. Mm -hmm. Το δεύτερο με τη σειρά του θα σπρώξει το τρίτο. Το τρίτο, το τέταρτο. Και γενικά, στην τελική τελική φάση, θα είναι όλα και τα πέντε δάχτυλα παραμορφωμένα το ένα ευπεύ στο άλλο. Ε... Υπάρχει περίπτωση κάποιο να παρερμηνεύσει αυτή την εικόνα και να θεωρήσει ότι πρόκειται για αρθρητικά και όχι για κάτι το οποίο αφορά το κότσι, σαν κότσι. Ναι, ο κανόνα είναι ότι το κότσι αυτό καθε αυτό είναι μια εκφυλιστικού τύπου παραμόρφωση mm -hmm. που θα πούμε και παρακάτω πώ δημιουργείται. Να το πούμε τώρα. Ναι. Ποια είναι τα αίτια λοιπόν που λοιπόν, δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, ε... Ουσιαστικά δεν ξέρουμε γιατί mm. δημιουργείται. Ξέρουμε όμως τι. Ότι υπάρχουν παράγοντες επιβαρυντικοί. Όπως mm. mm. το παπούτσι. Αισθανό παπούτσι. Ε, ψηλά τα κούνια στις γυναίκες. Ε, γενικά κάτι που το πόδι αναγκάζεται να προσαρμοστεί. Mm -hmm. Υπάρχει ο κανόνας που λέει ότι το πόδι προσαρμόζεται στο παπούτσι ή το παπούτσι προσαρμόζεται στο πόδι. Εάν αφήσουμε λοιπόν το παπούτσι να προσαρμόσει το πόδι θα δημιουργήσει προβλήματα. Μάλιστα. Εκτός όμως ναι. από αυτούς τους παράγοντες, που είναι το παπούτσι, τα ψηλά τα κούνια, η καταπόλυση γενικά του ποδιού, mm -hmm. υπάρχουν και παθήσεις, όπως είναι η ρευματοειδής αθρήτη, Είναι συστηματικές παθήσεις του οργανισμού που επηρεάζεται όλο το μυοσκελετικό σύστημα και κατ' επέκταση το πόδι. Αυτές είναι παθήσεις ρευματοειδής. Ναι. Βλέπουμε προπία. μάλιστα και χαρακτηριστική φωτογραφία εδώ της ανατομία ναι, των οστών. Ε, πολύ ωραία φωτογραφία για να, που δείχνει ότι δεν είναι μόνο το θέμα οστικό, δεν είναι αυτή η προεξοχή, δηλαδή, των μπάνιων που είναι το πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε ότι ο τένοντας, και που πάει στο μεγάλο δάχτυλο mm -hmm. τραβάει το δάχτυλο έκεντρα και αυτό συμβάλλει στην παραμόρφωση. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο τένοντα από τη στιγμή που υπάρχει ένα πρόβλημα, ο ίδιο επιβαρύνει ο... την κατάσταση. Ακριβώ. Και ο τένοντα παρεκτοπίζεται mm -hmm. και λειτουργεί με έναν τρόπο που αντί να α, εκτείνει ή να κάμπτει το δάχτυλο, το τραβάει τη μέσα ή την έξω μεριά. Ουσιαστικά, λοιπόν, αντί να έχουμε την κίνηση αυτή ή αυτή Πάνω, του δακτύλου, κάτω, το σπρώχνει αριστερά ή Σωστά. δεξιά. Σωστά. Μη εξυπηρετώντα αυτόν τον σκοπό για τον οποίο, για τον οποίο έχει, ε, βρίσκεται εκεί ο Τένοντας. Ε, πείτε μου κάτι. Εάν αφήσουμε την περίπτωση αυτή να εξελιχθεί και πούμε ότι στην αρχή δεν με ενοχλεί πούμε, στο περπάτημα, είναι πολύ ήπια η μορφή του, ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι μπορεί να αποκλειθεί. Λοιπόν, Ποια είναι η συμπτωματολογία δηλαδή, τη παθήσεως αυτή. Στην αρχή είναι μια μικρή βιόγκωση στο πόδι που δεν ενοχλεί και ιδιαίτερα. Εάν κανεί την αφήσει, θα προχωρήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Αφού τη που το κότσι, είναι θέμα χρόνου να εξελιχθεί. Και ποια είναι η εξέλιξη. Η... Καταρχήν διωγγώνεται πιο πολύ. Εδεχομένω. Άρα βγαίνει πιο έξω βγαίνει να πούμε προστά έτσι προστά έξω. το έτσι, ναι. το ωστό. Ακριβώ. Ε, Εδεχομένω να δημιουργηθεί και μία φλεγμονή στην περιοχή. Mm -hmm η οποία εμφανίζεται με ποιο τρόπο, η οποία τη μορφή τη ερυθρότητα, και υγρό, mm -hmm. πονάει ή δυσκολία στη βάβηση mm -hmm. και λοιπά. Εάν λοιπόν αφήσουμε την μπάθαση να εξελιχθεί, η καμια φορα κλειδαζει μαζευει και υγρο ποναει η δυσκολια στη βαβηση και λοιπα εαν λοιπον αφησουμε την βάση να εξελιχθει η παραμορφωση θα γίνει μεγαλύτερη. Mm -hmm. Οι τένοδες, όπως εδώ στην εικόνα βλέπουμε, θα απερακτοποιηθούν ακόμη πιο πολύ. Και η τελική φάση θα είναι η εφύπευση. Το ένα δάχτυλο πάνω στο άλλο. Και γενικά όλα τα δάχτυλα το ένα πάνω στο άλλο. Είναι δηλαδή ένα μάτσο δάχτυλα που λέμε. Αν το βάλουμε σε πραγματική πούμε, αποτύπωση και πούμε ότι μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει συγκρουστεί, ναι. ε, έχει ένα ατύχημα, έχει μετατοπιστεί, να το πούμε, η, ο δεξιό τροχός ναι. και αρχίζει πλέον, ναι με να κινείται, αλλά κάποια στιγμή αυτός ο τροχός θα ξεφύγει, γιατί ναι, ναι, δεν θα είναι πλέον συνδεδεμένος τόλοι, με το υπόλοιπο σύστημα. Τόλοι, τόλοι είναι σωστή σωστά, είναι σαν αυτή έχει η παρομοίωση. Ένα ρουλεμπάν στο προσινό σύστημα. Άφησε καλά σε ένα ρουλεμπάν, στην αρχή δεν φαίνεται τίποτε. Αν το αφήσουμε. Ε, 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 Όλο το προσωρινό σύστημα του αυτοκινήτου θα ξεχραβαλωθεί. Είναι θέμα χρόνου. Επιστρέφει στην κανονική Ποτέ. κατάσταση το πράγμα, Όχι. Ποτέ. Ακόμη και με παρέμβαση πλέον. Στο αυτοκίνητο για το πόδι. Στην προκειμένη περίπτωση <σχελίδε> τώρα μιλάμε <σχελίδε> για το πόδι. Αυτό ήταν μια μεταφορά το για να, πόδι... για να ναι, καταλάβουμε πώ το εννοούμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει τρόπο να αντιμετωπιστεί. Χειρουργικά βέβαια. Μόνο χειρουργικά, γιατί μέχρι στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και διάφορα επιθέματα συμβατικά. Όταν παραμορφωθεί το πόδι. Μπορεί να φτιαχτεί μόνο χειρουργικά, όταν έχουν φύγει τέλος από τη θέση τους. Όταν υπάρχει μία μεγάλη προεξοχή του οστού. Mm -hmm. Αυτό δεν υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσει κανείς με γιατοσόφια και με κυδεμόνες και με νάρθρυξη κλπ. Στα αρχικά βέβαια στάδια μπορεί κανείς να βάλει κάποιο επίθεμα mm -hmm. το οποίο ανακουφίζει. Το σημείο που πιέζει δηλαδή το κόκκαλο αυτό του προεξέχων οστού στο παπούτσι βάζει ένα επίθεμα σαν δαχτυλίδι ή κάτι παρόμοιο ναι. το οποίο παίρνει έτσι, την πίεση του παπουτσιού βοηθάει, δεν λειτουργεί θεραπευτικά δεν Μπορεί... το επαναφέρει λοιπόν δεν το λειτουργός. δάχτυλο στη θέση του την αρχική και ακόμη να βάλουμε έναν άρθηκα <clears throat> που να το τραβάει στη σωστή θέση ναι. όσο φοράμε τον άρθηκα το δάχτυλο είναι στη σωστή θέση βγαίνει ο άρθηκας το δάχτυλο επαναφέρεται στην θέση που είχε πριν βέβαια ναι. Οι νάρθικες που έχουν θέση στην ορθοπαιδική γενικά, mm -hmm. ισχύουν σε ποιες περιπτώσεις. Όταν ο οργανισμός είναι υπό ανάπτυξη, mm -hmm. όπως το δέντρο που βάζουμε ένα στήριγμα, ένα πάσαλο, για να μην παραμορφωθεί και το δένουμε. Να το κρατήσουμε ίσιο στην ευθλία του. Ναι. Αυτό γίνεται πότε. Όταν το δέντρο, το φυτό είναι μικρό. Άρα και σε Σε νεανικές ηλικίες. Mm -hmm. Λοιπόν, το ίδιο και στην ορθοπαιδική. Οι νάρθικες έχουν αποτέλεσμα όταν ο οργανισμός είναι υπό ανάπτυξη. Δηλαδή, στα παιδιά, μέχρι τις ηλικίε των 15 ετών. Εκεί αυτό όμω είναι ένα πρόβλημα γιατρέ, το οποίο δεν παρατηρείται τόσο πολύ στι ηλικίε, έτσι δεν είναι. Πολύ Από ποιε ηλικίε και μετά, α πούμε, παρατηρείται το Κατά πρόβλημα αυτό. Κατά κανόνα, μιλάμε για βλεσό μεγάλο δάχτυλο, δηλαδή mm. κότσι όταν υπάρχει ενηλικίωση, δηλαδή από 18 και πάνω. Όταν δηλαδή αρχίζει και μια γυναίκα να φοράει κυρίως τα κούνια και πιο στενά παπούτσια. Ε, αυτό και σε άντρε υπάρχει. Mm. Θα υπολογίσει κανείς ότι 23% του πληθυσμού δηλαδή ένας σε κάποια στους φάση ναι. θα έχει κότσι. Mm. Στο γενικό. Από το 23% του πληθυσμού η μεγάλη πλειοσυφία είναι γυναίκε. Mm. Και ο λόγο είναι επειδή φοράνε ψηλά τα κούνια, πιο στενά παπούτσια και υπάρχει αλλά Υπάρχει τρόπος, έχουμε... πριν φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία θα δούμε το κότσι να διωγγώνεται, να φεύγει από τη θέση του, ναι. υπάρχει τρόπος πρόληψης. Σε πρακτική βάση όχι. Μάλιστα. Δηλαδή είμαστε... Ναι. τρόποι υπάρχουν, όπω είπαμε, τα επιθέματα, mm -hmm. κάποια λαστιχάκια, κάποια μπαμπάκια, τέτοια πράγματα που ναι. κάνουν μία μορφή αποφόρτησης. Αλλά θεραπεία δεν υφίσταται. Ή αν έχουμε κάποια φλεγμονή, ναι. δίνουμε κάποια αντιφλεγμονώδη να περάσει και λοιπά σε μία φάση κρίσης. Θεραπεία, θεραπεία όμως. Βεβαίω δεν υφίσταται. Από τη στιγμή λοιπόν που επηρεάζει μηχανικά μέρη του σκελετού, δηλαδή το οστό μα, Άρα λοιπόν πρέπει να παρέμβει πλέον ο γιατρό, ο ειδικό, με ε, κάποια επεμβατική ναι. μέθοδο. Ναι, ναι, ε, η θεραπεία είναι χειρουργική, δεν το συζητάμε. Mm -hmm. Και όταν λέμε χειρουργική, δεν σημαίνει όταν δούμε ένα κότσε από μακριά πάμε και το χειρουργούμε. Mm -hmm. Θα χειρουργήσουμε, θα το αντιμετωπίσουμε επεμβατικά για να είμαστε πιο σωστοί. Σωστά, ναι. Όταν. Το κότσι αυτό καθε αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το αισθητικό, γιατί θα είναι και λάθος να πάει κανείς να χειρουργηθεί, επειδή δεν του αρέσει το, το δαχτυλάκι του. Mm -hmm. Πρέπει το κότσι αυτό καθε αυτό να δημιουργεί και πρόβλημα. Τι προβλήματα. Είτε πόνο, είτε καυσαλγία, κάψιμο, mm -hmm. είτε να δημιουργεί φλεγμονές, ερυθρότητα, να υπάρχει mm -hmm. κάποια δυσχέρεια, βαδίσεως, ο, ο, πρόβλημα με το παπούτσι, να υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα. Τότε και βεβαίω μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και θα, yeah. θα πούμε με ποιου τρόπους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Είπατε προηγουμένω ότι το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται μόνο σε γυναίκε αλλά και σε άνδρε. Ε, υπάρχει προγεννητική διάθεση ή κληρονομική διάθεση στο κότσι, Κληρονομική, κληρονομική όχι. Αλλά ότι υπάρχει κάποια ε, επιβάρηση όταν το ο, υπάρχει ιστορικό οικογενειακό, ναι. Mm -hmm. Το κληρονομικό σημαίνει ότι το μεταβιβάζει η μητέρα στην κόρη. Υπό την αυστηρή έννοια του όρου δεν είναι αυτό. Mm -hmm. Αλλά όταν υπάρχει μια οικογενειακή προδιάθεση, mm -hmm. υπάρχει μεγάλη πιθανότητα έτσι, να συνδεθεί, έτσι η κατάσταση αυτή με την πληρονομικότητα. Μάλιστα. Στον άντρα, Έξω, ο άντρα... Στο, Το mm -hmm. κλασικό που λένε οι γυναίκες, όλα τα κακά της μητέρας μου τα πήρα εγώ. <laughs> έτσι. Ναι. Στον άνδρα, όμως δεν έχουμε το πρόβλημα με τα τακούνια. Άρα, εκεί λοιπόν το κότσι, γιατί παρουσιάζεται. Είπαμε ότι βασικά δεν ξέρουμε του λόγου mm -hmm. για του οποίου δημιουργείται ένα κότσι. Υπάρχει μια ε, καταπληκτική, εκπληκτική ισορροπία στα κόκαλα στου συνδέσμου, στου στένοντε, που για κάποιο άγνωστο λόγο διαταράσσεται. Mm -hmm. Και υπάρχει μια εκτροπή, μια παρεκτροπή από αυτή την ισορροπία. Τους ακριβείς λόγου δεν τους ξέρουμε. Εκτό βέβαια και αν είναι πάθηση, όπω είναι οι που είπαμε προηγουμένω. Ναι, εκεί πλέον εκεί έχουμε πλέον μια, υπάρχει νόσος. μια γενική μια συνολική γενικεμένη, εικόνα γενικεμένη, η οποία παρατηρείται και στα δάχτυλα του χεριών, και στα και χέρια, και στα πόδια, στη πόδι, σποντελική στήλη mm -hmm. και στα ισχύα και στα γόνατα. Εκείνομαι... Όπου υπάρχει άρθρωση. Εκεί πάντω τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν γιατί είναι μια συνολική κατάσταση και όχι μόνο στο δάχτυλο αυτό. Ναι, και όταν μιλάμε για ρευματοειδή χρειάζεται αντιμετώπιση. Σαν νόσος γενική, συστηματική που λέμε, ναι, mm -hmm. που αφορά όλο τον οργανισμό και τοπική ανάλογα με το πού το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να είναι το ισχύον, μπορεί να είναι το γόνατο, μπορεί να είναι τα δάχτυλα. Πάμε τώρα στο επόμενο στάδιο. Είπατε ότι δεν κάνουμε μια επέμβαση μόνο για αισθητικού λόγου, αλλά πρέπει να συντρέχουν και άλλοι λόγοι πρακτικοί, μηχανικοί, να το πω έτσι. Σωστά. Ωστε ε, να υποβληθεί κανεί σε μια επεμβατική μέθοδο. Να αποφύγουμε την άλλη ναι, ναι, ναι. χειρουργική. Εγώ θέλω να ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να φτάσουν σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή, ο άνθρωπο ο οποίο μπορεί να είναι 30-40 ετών σε μια νεαρή ηλικία, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να περπατήσει, ε, έχει σοβαρό πρόβλημα πόνου στο παπούτσι. Είναι, δηλαδή, ποιε είναι οι καταστάσει εκείνε που ενδείκνεται μια ναι, επέμβαση. Ναι, λίγο πολύ, κάτι από όλα αυτά. Κάποιο έχει δυσκολία στο να φορέσει ένα παπούτσι ή θα φορέσει δύο νούμερα παραπάνω. Ναι. Ειδικά αν είναι και μια γυναίκα και θέλει να φορέσει δύο νούμερα παραπάνω παπούτσι, είναι και πρόβλημα. Σοβαρά. Καμιά φορά βεθέως. δεν βρίσκει κιόλα mm -hmm. στην αγορά. Ε, Άλλε φορέ έχουμε μια φλεγμονή που είναι μια επώδυνη, πολύ επώδυνη ιστορία. Mm -hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πολλέ φορέ έχουμε το να μην μπορεί κανεί να περπατήσει είναι λίγο μια υπερβολή. Αλλά να έχει μια δυσχέρεια στη βάδιση είναι μια πολύ συνηθισμένη ιστορία. Όλοι σε κάποια φάση της ζωής μας έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με το παπούτσι. Αγοράζουμε ένα καινούριο παπούτσι και δούμε ότι μας τυπάει κάπου. Και η ζωή μα γίνεται αφόρητη. Δύσκολη, ναι. Δύσκολη. Mm -hmm. Δύσκολη, Από απλώς πήραμε ένα παπούτσι το οποίο mm -hmm. δεν ε, είναι στα μέτρα του μας. Ακριβώς. λοιπόν αυτό να συμβαίνει με όλα τα παπούτσια που έχουμε. Mm -hmm. Τι πρόβλημα είναι. Είναι ένα σοβαρό λόγο για τον οποίο πρέπει εμείς να δώσουμε κάποια λύση. Όταν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στο βλεσό μεγάλο δάκτυλο, στο κότσι, το πρόβλημα εστιάζεται μόνο στο μεγάλο δάκτυλο ή δημιουργούνται και άλλες επιπλοκές, όπως για παράδειγμα η λεγόμενη γαμψιδακτυλία ή η σφυροδακτυλία, δηλαδή το, το μεγάλο δάκτυλο να παίρνει σχήμα σφυριού ή να ναι, γίνεται ναι, ναι, ναι. πιο κυρτό προς τα εμπρός. Είναι θέμα χρόνου να δημιουργηθούν αυτές οι mm. Ε, θα έχουμε οπωσδήποτε και στο δεύτερο και στο τρίτο δάχτυλο κάποιε παραμορφώσει. Mm -hmm. Όταν έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο δάχτυλο, το κότσι, στον ίδιο χειρουργικό χρόνο μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι παραμορφώσει των άλλων δαχτύλων. Με μεγάλη επιτυχία. Άρα, να επανέλθει όλο το όλο σύστημα του το κατάσταση. σε μια φυσιολογική μορφή. Mm -hmm. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι για να πετύχει κανείς μία τέτοια επέμβαση ε, σε ένα υψηλό βαθμό, θα πρέπει να υποβληθεί σε μία ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Τι αλλάζει πλέον με τα νέα δεδομένα. Λοιπόν, η κλασική-κλασική κλασική μέθοδος δεν έχει πάψει να εφίσταται, βεβαίω. Τώρα, ε, ποια είναι η κλασική να πούμε. Η κλασική είναι με μία μεγάλη τομή στο δέρμα, ναι. ε, φτάνουμε στο Οστούν στην μπάσκουσα περιοχή με πριόνια, με ειδικά σκαρπέλα, αφαιρείται το οστούν, κόβεται το μετατάρσιο, το κόκαλο, μετατοπίζεται mm -hmm. και γενικά γίνεται μια πολύ πολύ μεγάλη ιστορία στα κόκαλα. Αυτή είναι η κλασική. Τι αποκατάσταση έχει αυτή η κλασική μέθοδο, Ο χρόνος αποκατάστασης κρατάει γύρω στο 1,5 με 2 μήνε. Και εξαρτάται το τι ακριβώς θα γίνει σε κάθε περίπτωση. Γιατί εάν λάβει κάνει υπόψη ότι μέχρι τώρα έχουν περιγραφεί 130 είδη επεμβάσεων για αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Που σημαίνει τι. Ότι καμία επέμβαση δεν είναι η τέλεια. Μάλιστα. Λοιπόν, ο χρόνος αντιεποκατάστασης είναι θα λέγαμε εβδομάδων ή και μηνών. Στην με ανοιχτή κλασική, χειρουργική επέμβαση, με στην κλασική, κλασική επέμβαση. Τώρα υπάρχει και αυτή η καινούργια επεμβαση τωρα υπαρχει και αυτη η καινούρια μεθοδος με την οποία αποκαθίστανται όλες οι παραμορφώσεις διαδερμικά. Και όταν λέμε διαδερμικά, μία πολύ πολύ μικρή τομή δέρματος ενίδης κουμπότρυπας ναι. και από εκεί μπαίνουν τα ειδικά εργαλεία. Απο... Ενδοσκοπικά δηλαδή. Ενδοσκοπικά, ναι. διαδερμικά. Αποκολούνται ο θύλακος, ο το οστούλ το προεξέχων αφαιρείται με μια ειδική διαδικασία όχι όπως με τον κλασικό τρόπο που με πριώνει ή με άλλο μέσο κόβεται το οστούλ, αλλά υπό τη μορφή της πορτοποίησης του οστούλ mm -hmm. και αφαιρείται από την μικρή αυτή τρύπα υπό τη... σαν να είναι Αναρώφιση. οδοντόκρεμα. Μάλιστα. Έτσι βγαίνει το οστούλ. Αφού mm -hmm. πορτοποιηθεί βγαίνει υπό τη μορφή της, της πάστας, mm -hmm. όπως mm -hmm. είναι ακριβώς η Και μετά η παραμόρφωση διορθώνονται mm -hmm. και με ειδικά εσωτερικά ράματα και μία, με μια τεχνική που εμείς έχουμε βελτιώσει η, σταθεροποιείται η, η βλάβη η διόρθωση της βλάβης mm -hmm. έτσι, χωρίς να υπάρχει τίποτε το εξωτερικό Ουσιαστικά είναι ένα εσωτερικό νάρθηκα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ένα, ένα είδο εσωτερικού νάρθηκα. Mm -hmm. Με πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ξέρετε κάτι, το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό μα όταν ακούμε για μια κλασική μέθοδο στην οποία ο γιατρό ανοίγει το σημείο εκείνο, βλέπει τι κάνει με γυμνό οφθαλμό, γυμνά με ανοιχτά τα μάτια. Αναρωτιέται κανεί τελικά πόσο επιτυχημένη μπορεί να είναι η αντίθετη πλευρά, η καινούργια πλέον τεχνική, δεδομένου ότι έχουμε δύο μικρέ τρυπούλε από όπου πρέπει να γίνει όλο αυτό με κλειστά τα μάτια. Ίσως συμβουλευόμενοι κάποιο μόνιτορ ή κάποια μικροκάμερα που μπαίνει Βεβαίως, μέσα. Βεβαίως. Δε, δεν είναι σαν τυφλά. Η όλη δεν ειναι σαν τυφλα γίνεται με παρακολούθηση, με ειδικό ο, ο, CR. Έχουμε απεικόνηση συνεχή. Ναι. Οπότε χειρουργούμε στο πόδι και κοιτάζουμε την οθόνη. Σε πραγματικό χρόνο σε λοιπόν, πραγματικό, βλέπετε τι σε ακριβώς συμβαίνει. Σε πραγματικό χρόνο βλέπουμε ακριβώς πώς είναι τα οστά ναι. μέσα από την οθόνη. Είναι υπό συνεχή παρακολούθηση στο μόνιτορ Και τα αργαλεία που μπαίνουμε ελέγχονται ε, στην οθόνη τη τηλεόραση. Επομένω, σε κάθε περίπτωση δεν προχωρείτε στα τυφλά. Καθόλου. Ελέγχεται το αποτέλεσμα ανά πάσα στιγμή. στιγμή. Μάλιστα. Ε, μπορούμε παρακαλώ να περάσουμε να βλέπουμε λίγο και κάποια βίντεο που υπάρχουν από χειρουργείο ε, για να έχουμε λίγο μια εικόνα. Χωρί βέβαια να δείξουμε την επέμβαση αυτή του τι συμβαίνει προτού καν μπει ο ασθενή στο, ε, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, ε, θα το έχουμε σε λίγο, αλλά να δούμε γιατρέ, έχουμε και μία ακόμη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε μία παραμόρφωση έντονη του μεγάλου δακτύλου. Αυτό βεβαίω είναι ένα γυναικείο ναι. πόδι. Σωστά. Ναι, κοιτάξτε. Αυτό είναι, είναι μία κατάσταση αυτό η οποία θα πρέπει να χειρουργηθεί. Αυτό θα το λέγαμε ότι δεν είναι και πολύ πολύ έτσι σε προχωρημένο βαθμό. Mm -hmm. Γιατί και υπάρχουν στάδια σε αυτή την πάθηση. Και τα στάδια μετριώνται με γωνίε. Mm -hmm. Δηλαδή, υπάρχει αυτό, αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ πέρα. Μπορούμε να το, να πούμε ότι έχει μία αγωνία παραμόρφωση, η μεγάλη, όχι όμως και υπερβολική. Η γωνία παραμόρφωση είναι η γωνία που δημιουργείται μεταξύ του μεταταρσίου ναι. και του δαχτύλου. Η, 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 οξία γωνία η οξία που δημιουργεί γωνία ουσιαστικά. Αυτή. Πόσο βγαίνει εκτό. Η γωνία. Φυσιολογικά θα έλεγε κανεί ότι μια φυσιολογική γωνία. Γιατί το. Μια το, απο, αποδεκτή γωνία. Απο, αποδεκτή και φυσιολογική. Ναι. Το πόδι, το δάχτυλο δεν είναι σε, ευθεία, σε μια ευθεία το μετατάρσιο με το δάχτυλο. Ναι. Υπάρχει φυσιολογικά μια γωνία η οποία είναι τη τάξεω 15 έω 18 μοιρών. Αυτό, Αυτό είναι, είναι, πάντως, το φυσιολογικό. Ναι. Τώρα, όταν είναι πάνω από τις 18 μοίρες, είναι το παθολογικό. Αυτό, και... είναι... Αυτό είναι φυσιολογικό που βλέπουμε, ή είναι μέσα στα όρια του φυσιολογικού. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Άρα, χρειάζεται επέμβαση ένα εγώ, τέτοιο πόδι. Οπωσδήποτε. Άρα, και λοιπόν, στην περίπτωση εδώ, αυτή... γωνία δεν ειναι φυσιολογικο χρειαζεται βλέπω, λοιπον στην περιπτωση αυτη εδω ειναι γυρω στις 30 μοίρες mm -hmm. και το φυσιολογικό είναι μέχρι 18. Υπάρχει προεξοχή. Στο... Ναι. στην περιοχή εκεί του Μεταταρσίου θέλει διόρθωση Μάλιστα. Επομένως ε, θα ήταν πρέπει να πούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα στο πόδι του θα πρέπει εκείνο να κάνει διάγνωση να αυτοδιαγνώσει Λ... το πρόβλημα ή θα Λ... πρέπει να επισκεφτεί κάποιον ναι, ειδικό Λίγο πολύ η διάγνωση είναι από τον ίδιο τον, τον, τον ασθενή, τον ασθενή. Mm -hmm. αλλά για το τι ακριβώς συμβαίνει θα γίνει από τον γιατρό και θα γίνει με μια ακτινογραφία που θα μετρηθούν οι γωνίες, η γωνία mm -hmm. παραμόρφωσης και η διαμεταταρσική γωνία. Είναι δύο γωνίες που μετράμε. Μάλιστα. Για να δούμε βλέπουμε ακριβώς. και εδώ μία ακόμη περίπτωση. Και εδώ βλέπουμε mm -hmm. ότι έχει πάρει και παραμόρφωση και όπως βλέπετε υπάρχει και μία στροφή στο δάχτυλο. Πως τα επάνω, δηλαδή Έτσι, η ειστερική του πλευρά ακριβώς, αρχίζει και ανεβαίνει ακριβώς, έτοιμο να εφήπευσει το Αυτό δεύτερο, δεύτερο δάχτυλο. Πάει τώρα για και Άρα τώρα, είμαστε σε ένα ωριακό σημείο. Σε εδώ. ένα ωριακό σημείο, ναι. Ο, τώρα να πούμε το εξή ότι όσο σε πιο αρχικό στάδιο αντιμετωπιστεί, τόσο και πιο εύκολη είναι η, η, η θεραπεία και το αποτέλεσμα καλύτερο. Όταν, Όταν φύσουν... έχουμε μια περίπτωση όμως δύο ε, μεγάλων δαχτύλων, τα οποία και τα δύο αντιμετωπίζουν πρόβλημα, μπορούν στον ίδιο χρόνο να χειρουργηθούν. Μπορούν, ναι, και αυτό είναι ο κανόνα. Τι σημαίνει όμω αυτό πρακτικά για την αποκατάσταση του ασθενή και στην επιστροφή ότι στην καθημερινότητα. έχει ένα βαθμό δυσκολία μεταχειρητική η mm -hmm. μεγαλύτερο ο ασθενή. Από την άλλη μεριά, όμω, το ίδιο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να αποκατασταθεί το ένα πόδι γίνεται και το άλλο. Βλέπουμε λοιπόν περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να υπάρξει επέμβαση διαδερμική. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτήν την καινούργια τεχνική, ναι. γιατί πραγματικά δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Ε, από δύο τρυπούλε μου λέτε ότι μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο ή ίσω και καλύτερο αποτέλεσμα από ότι από μια ανοιχτή επεμβατική μέθοδο. Το ερώτημα είναι λοιπόν: Τι σημαίνει αυτό το πράγμα τι για τον ασθενή, Πόσο καιρό θα πρέπει να. καταρχά, Πόσο διαρκεί μια τέτοια επέμβαση στον χειρουργείο. Ο χειρουργικό χρόνο είναι λίγο. 20 λεπτά, μισή ώρα. 20 λεπτά. Για τον καθένα mm -hmm. μιλάμε. Έτσι ναι, προφανώ. Εδώ 20... αποκαθίστανται λοιπόν, όλε οι βλάβε του ποδιού, Αποκαθίστανται όλε οι βλάβε. Καταρχήν, αν υπάρχει η απόλυτη ένδειξη. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αποκτάζονται όλες οι βλάδες. Ε, Ο μεταχειριτικός πόλο είναι πολύ λίγο, κάποια φορά και καθόλου. Ο χρόνος αποκατάστασης μειώνεται. Ο ασθενή βαδίζει αμέσω. Ναι. Ε, και γενικά η όλη αυτή η μεταχειριτική πορεία είναι πολύ καλά διαχειρίσιμη mm -hmm. από τον ασθενή. Επομένω, διαδερμικά λοιπόν από τι δύο τρυπούλε αυτέ μπορούμε να καταφέρουμε το αποτέλεσμα το οποίο μου λέτε, ε, και το ερώτημα είναι η αποκατάσταση όμω μετά, σε ό,τι αφορά τον πόνο, στην βάση του ανθρώπου που λέτε ότι μπορεί να φορτιστεί πλέον το, το χειρουργημένο άκρο, δηλαδή το χειρουργημένο πόδι. Ε, θέλω να μου πείτε για αυτά τα περιστατικά πώ αντιμετωπίζονται. Πόσο δηλαδή διάστημα ο άνθρωπο, yeah. ο, ο Πάσχων, θα κάνει για να μπορέσει πλέον να επανέλθει σε μια φυσιολογική κατάσταση, ακόμα και να φορέσει παπούτσι που θα ήθελε να φορέσει μια κυρία. Λοιπόν, ο ασθενή έρχεται περπατώντα, φεύγει περπατώντα μετά το χειρουργείο. Πρέπει ο... να μείνει στο νοσοκομείο. Καθόλου. Mm -hmm. Έρχεται, με που τελειώνει το χειρουργείο, ντίνεται και πηγαίνει σπίτι του. Μάλιστα. Περπατώντα. Βέβαια το πόδι είναι μπαταρισμένο. Mm -hmm. Κάποιοι επίδεσμοι, έτσι. Λοιπόν, ε... Για πόσο καιρό το πόδι πρέπει να είναι, ας πούμε, δεμένο. Θα είναι περίπου δεμένο για περίπου τρει εβδομάδε. Τρει εβδομάδε. Περίπου. Άρα μέχρι τότε δεν φοράει παπούτσι. Δεν ή φοράει, φοράει το... κάποιο το... παπούτσι. Δεν φοράει το κανονικό παπούτσι. Φοράει ναι. κάποιο άλλο παπούτσι που να χωρέσει. Να μπορεί, εφόσον είναι δεμένο με γάζε και με επιδέσμου, mm -hmm. πρέπει Κάπως να προσαρμοστεί. Να χωρέει, και το να προσαρμοστεί. Παπούτσι αυτό. Λοιπόν, mm -hmm. α, δεν είναι αυτό το. τίποτα το δύσκολο αυτό. Mm -hmm. ε, Στι 20 περίπου μέρε που έχει, θα γίνει και η αλλαγή και θα αφαιρεθούν οι επίδεσμοι κλπ. Μπορεί να φορέσει κάποιο παπούτσι, όχι βέβαια πολύ πολύ στενό, αλλά. Ε, κάποιο, ένα άνετο παπούτσι. Να ένα μην πιέζει λοιπόν το σημείο εκείνο. Σπορτέξ, Όταν θα φύγει ο ασθενής ο Πάσχων από το χειρουργείο, από το νοσοκομείο, ναι. θα φύγει υποβασταζόμενο, θα χρειαστεί πατερίτσε, θα χρειαστεί. Ε, ένα πατέρ, πι. Τύπο, ούτε τίποτα. Περπατάει λοιπόν. Περπατώντα, ναι. ε, σιγά σιγά ένα χειρουργημένο πόδι είναι. Ε, το πόδι φορτίζεται, <coughs> μπορεί να βάλει βάρο στο πόδι. Ε, μία προσοχή, και να μην του πούμε εμεί οι γιατροί, ο ίδιο ο ασθενή θα το προσέξει. Το φυσιολογικό, το λοιπόν, φυσιολογικό, το αναμενόμενο. Το φυσιολογικό. Δεν απαιτείται δηλαδή κάποια ειδική αποκατάσταση. Καμία απολύτω. Φυσιοθεραπείε χρειάζονται, αλλά καμία, απολύτως. καμία. Καμία απολύτω φυσιοθεραπεία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, σε διάστημα τριών εβδομάδων περίπου, περίπου ναι. μπορούμε να πούμε ότι φοράμε κάποιο άνετο παπούτσι. Ναι. Πότε θα μπορέσει να φορέσει, λοιπόν, ο ασθενή ή η ασθενή το παπούτσι που επιθυμεί, ε, Περίπου στι 5 με 6 εβδομάδε στου δύο μήνε περίπου. Στου δύο μήνε περίπου. Κάτι. Ναι, 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 ναι. Α, οπωσδήποτε. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ακόμη και ψηλοτάκουν γόβα. Σε ψιλοτάκουν. Ο... Τώρα ο... για το ψηλοτάκουνο ναι. ε, είναι μια άλλη ιστορία. Εάν θα πρέπει α πούμε οι γυναίκε να φοράνε. Πολύ, πολύ ψηλά τα κούνια. Και όταν ειναι ψηλά, πάνω από 7. Δεν πρέπει 8... να φοράνε γιατρέ. Αναδεικνύει την ηλικιότητα αυτό που παππούσε. Ε, λοιπόν, υπάρχει ο εξή κανόνα. Mm -hmm. ότι το φοράνε, λέμε να το φορέσουν, αλλά όχι για πολλές πολλές ώρες. Δεν είναι απαραίτητο να φορέσει από το πρωί μέχρι το βράδυ μία γυναίκα το, το ψιλοτάκουνο. Mm. Εάν το φορέσει, είναι θέμα χρόνου ότι θα έχει πρόβλημα με το πόδι της. Άρα τα... είναι βέβαιο λοιπόν ότι θα συμβεί κάποια στιγμή αυτό. Βεβαιότατο. Mm. Εάν το φοράει για πολλές ώρες και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκείνο που συνιστάται γενικά είναι να φορέσει το τακούνι. Στον χρόνο που είναι απαραίτητο. Δηλαδή, θα πάει σε μία δεξίωση, θα πάει σε μία επίσκεψη, α το φορέσει, πριν κατεβεί από το αυτοκίνητο και μόλι επιστρέψει το αυτοκίνητο, ξαναφορέσει το, το άνετο. Mm -hmm. Δεν είναι ανάγκη να το φορέσει από το πρωί-πρωί στο γραφείο μέχρι το βράδυ. Όταν και αυτό το κα... κάνουν και οι ναι. της Που πολλέ έχουν κότσει. Α, mm -hmm. <laughs> <laughs> είναι <laughs> λοιπόν χαρακτηριστικό <laughs> των αυτό. Τον Α υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιο υποβάλλεται σε μια τέτοια επεμβατική μέθοδο, μια διαδερμική μέθοδο ναι, ναι. ταχεία αποκατάστασης ναι. σε σχέση βεβαίω με την κλασική, δεδομένου ότι δεν έχουμε τραύμα. Καθόλου. Σωστά. Σωστά. Ε, αν λοιπόν χειρουργηθεί κάποιο και αποκατασταθεί το πρόβλημα, μπορεί ξανά να συμβεί το ίδιο πράγμα στο ίδιο δάχτυλο μελλοντικά. Δεν συμβαίνει βέβαια. Το πόδι δεν παραμένει στατικό. Mm -hmm. δηλαδή, δεν έχουμε το ίδιο πόδι τώρα και θα έχουμε το ίδιο πόδι μετά από 15-20 χρόνια. Είτε είναι χειρουργημένο, είτε όχι. Οπότε κάποιε αλλαγέ θα γίνουν στο πόδι. Ναι. Χαλαρώνουν οι σύνδεσμοι στο όλο πόδι. Λίγο φαρδένει. Mm -hmm. Αλλά υπό την έννοια ότι θα ξαναγίνει κότσι, όχι. Αν χρειαστεί να ξαναέρθουμε ξαναγύρει. στο πόδι αυτό, αναθεωρητική επέμβαση γίνεται. Βεβαίω. Και πάλι η διαδικασία είναι η ίδια ή έχουμε πλέον τροποποίηση. Ανάλογα, ανάλογα τι, τι θα έχει συμβεί, γιατί στο α πούμε, εάν χρειαστεί να γίνει κάτι, πολλέ φορέ έχει αναπτυχθεί κάποια μορφή βαριά αθρίτιδα. Οπότε mm. πλέον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αθρίτιδα. Η αθρίτιδα αυτή καθεαυτή έχει και άλλο τρόπο αντιμετώπιση, που μπορεί να είναι καθαρισμό τη αρθρώσεω και εάν είναι σε πολύ βαριά μορφή η αθρίτιδα γίνεται και αυτό που λέμε αθροδεσία. Αθροδεσία ναι. είναι αυτό που λέει η λέξη. Δηλαδή δέλουμε την άθρωση. Δηλαδή αγκυλόλουμε την άθρηση. Αυτό γίνεται σε πολύ βαριές περιπτώσεις, ναι. σε πολύ Όπως... βαθμό, σε μια βαριά αθρίτιδα από για παράδειγμα. Ας πούμε αυτή η... εδώ είναι μια περίπτωση, γιατρέ. Αυτή εδώ η περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε αν ε, όχι, δεν είναι. Σε ε, αυτή εδώ την εικόνα βλέπω ένα πολύ μεγάλο κότσι με μεγάλη εξώστοση. Mm -hmm. Για να πούμε αν θα χρειαστεί κάτι παραπάνω στην άθρωση, πρέπει να δούμε την ακτινογραφία. Από ό,τι όμως εδώ πέρα μπορώ να δω, mm -hmm. δεν φαίνεται. Είναι μία απλή μορφή εξώστοσης. Προχωρημένη όμως, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και στο μικρό το δάχτυλο μία εξώγκωση υπάρχει, ναι, υπάρχει και εκεί. Στον ίδιο χρόνο γίνεται και το μικρό δάχτυλο. Στα 20 λεπτά, λοιπόν, και τα Εκεί δύο τόσο μπορούν να αποκατασταθουν Τωσ, Εκεί τόσο, τόσ, 20-25, μισή ώρα το πολύ. Μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση, γιατί θα περίμενε κανείς ότι μια κλασική επέμβαση σε αυτό το πόδι θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει δύο διαφορετικές τομέ, αν μη τι άλλο, με την κλασική ναι, ναι. μέθοδο, και να αφιερώσουμε τουλάχιστον τον διπλάσιο χρόνο. Κοιτάξτε τώρα. Ε, από τι τρυπούλε αυτέ που λέμε, θα, εδώ στην προκειμένη περίπτωση, θα γίνει η αφαίρεση τη εξωστόσεω. Συγχρόνω θα γίνει μία ε, διατομή των τενόντων που τραβάνε το δάχτυλο προς την η, η εξωμεριά. μεριά. Άρα, θα επαναφέρουμε και του στέλνοντε στην αρχική ε, του θέση. Ακριβώ. Και συγχρόνω ναι. θα γίνει και μία φυλακοπλαστική. Δηλαδή, το φύλακο, το κομμάτι αυτό που είναι γύρω-γύρω από την άνθρωση, mm -hmm. θα το φέρουμε στην σωστή του θέση. Μάλιστα. Με ειδικά α, νήματα α, εσωτερικά. Τα νήματα αυτά απορροφώνουν τον τα, οργανισμό. Τα νήματα αυτά είναι απορροφήσιμα και ο χρόνος που απορροφώνται είναι περίπου στις 3 mm. μήνε. Τόσο Δεν επηρεάζουν κάτι στην Κα... κινητικότητα ή στην Κα... λειτουργικότητα καθόλου, του ταχυδρομείου. Καθόλου, καθόλου. καθόλου. Μάλιστα. 20 λεπτά ναι. τακτοποιείται το πόδι. Ναι. Μετά από τρει περίπου εβδομάδε, ξαναλέμε ναι, ότι ναι, μπορεί ναι. να βάλει κάποιο ένα άνετο παπούτσι. Ναι. Ε, και το ερώτημα όμω προκύπτει μετά από εκεί πέρα, εφόσον λοιπόν ξαναπαρουσιάσει το πρόβλημα αυτό, είναι ότι και η αναθεωρητική επέμβαση αποκαθιστά πάλι το ζήτημα στο ίδιο σημείο, Α, στο λίγο, ίδιο ναι. πόδι. Ναι, ναι, αυτό λοιπόν... Σπάνια, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ σπάνια η περίπτωση να χρειαστεί στο ίδιο πόδι να ξαναγίνει. Mm -hmm. Μόνο σε μορφέ ρευματοειδούς. Παραμορφωτική αρθρίτιδα, παραμωφωτική δηλαδή. Παραμορφωτική είναι. Η παραμορφωτική που πλέον χαλάει η άρθρωση. Mm -hmm. Γιατί στο κανονικό το κότσι, η άρθρωση αυτή καθεαυτή δεν έχει χαλάσει. Λειτουργεί δηλαδή. Υπάρχει χόντρο. Όταν λέμε άρθρωση, είναι Μαι, ο χόνδρος σωστά. στον οποίο γίνεται η κίνηση. Στο κότσε λοιπόν δεν χαλάει η άρθρωση. Είναι φυσιολογική. Όταν χαλάσει, γίνεται αντιμετώπιση χειρουργική, αλλά είναι και διαφορετική. Είναι το λεγόμενο χάλουξ rigidus. Και στα ελληνικά περίπου αυτό λέμε. Mm -hmm. Έτσι το λένε. Που έχει χαλάσει η άρθρωση, δεν υπάρχει κίνηση. Οπότε στην περίπτωση αυτή γίνεται πάλι αντιμετώπιση χειρουργική-διαδερμική ναι. και ε, από την τριπούλα αυτή τη μικρή αφαιρείται το επιπλέον νοστού που είναι γύρω-γύρω από την άρθρωση ναι. και κατά κάποιο τρόπο αποκαθιστάται ε, η δυσαρμονία που υπάρχει στην άρθρωση. Μάλιστα. Να δούμε λίγο την ακτινογραφία αυτή, στην ναι. οποία μας είπατε προηγουμένως ότι εδώ μετράτε και Ακριβώς. η γωνία από την οποία θα κρυθεί εάν και κατά πόσο πρέπει να υποβληθεί ένας άνθρωπος σε μία επεμβατική μέθοδο. Έτσι, ναι. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα. Ε, μετράμε δύο γωνίες. Η μία είναι η γωνία παραμορφώσεως, η οποία είναι μεταξύ του μεταταρσίου και του δαχτύλου. Άρα λοιπόν είναι το κουντεπιέ που λέμε και μπροστά το μεγάλο δάχτυλο. Το μεγάλο πόσο δάχτυλο, εξέχει πόσο, ή όχι το μεγάλο δαχτύλο. Το πόσο δάχτυλο. στρίβει δηλαδή. Ναι. έτσι. Που όπως είπαμε και προηγουμένω, στο φυσιολογικό είναι μέχρι 15-18 μίδε το πολύ. Mm -hmm. Το να είναι μηδέν μοίρες, δεν είναι καλό. Και η... το αισθητικό αποτέλεσμα όταν είναι στην ευθεία το δάχτυλο είναι άσχημο. Εάν δε, η παραμόρφωση είναι αντίθετη. Ε, δηλαδή, προς τα έξω, αντί ναι, προς τα μέσα ναι, το, ναι, το πόδι. Θεωρείται προς τα μέσα αυτό. Ναι. Ναι. Ε, αυτό λέγεται, η παραμόρφωση είναι η βάρος. Όχι, μία είναι Βάλγκους, Χάλουξ Βάλγκους, η άλλη είναι Βάρους. Είναι πολύ αντιαισθητικό το, το θέαμα. Το δάχτυλο να πηγαίνει την άλλη Σε αντίθετη κατεύθυνση με τα υπόλοιπα δάχτυλα. Σε αντίθετη, πάει πάει αντίθετη από αυτή που έχουμε τώρα. Επηρεάζει λοιπόν, την α... ισορροπία του ατόμου και την βάδεσή του όμως. Είναι πολύ χειρότερο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η φυσιολογική γωνία είναι αυτή η γωνία η οποία πρέπει να είναι ζήτη 18 μοίρε. 15-18. Όταν η γωνία αυτή είναι πάνω από το διπλάσιο του φυσιολογικού, δηλαδή από 40 μήνε και πάνω, θεωρείται βαριά παραμόρφωση. Μάλιστα. Μία είναι η γωνία αυτή. Και η άλλη γωνία είναι μεταξύ του πρώτου μεταταρσίου και του δευτέρου. Mm -hmm. Η οποία φυσιολογικά είναι στο μισό τη άλλη γωνία. Mm -hmm. Δηλαδή, 18 μήνε είναι η, η γωνία παραμόρφωση, αυτό μπορεί να είναι 9 λοιπόν, Λαμβάνοντα υπόψη τι γωνίε αυτέ, αποφασίζεται και το τι ακριβώ. Θα κάνουμε και πού θα επεμβούμε. Γιατί πολλέ φορέ κάνουμε και μία επέμβαση στο δάχτυλο αυτό καθεαυτό. Δηλαδή, αν μπορείτε να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, εκτό από το κότσι αυτό καθεαυτό, μπορεί ναι. να γίνει και μία χαλάρωση των ιστών που προχωράει μπροστά στο δαχτυλο αυτο καθε αυτο δηλαδη αν μπορειτε να γινει λιγο πιο συγκεκριμενο δηλαδη εκτο απο το κοτσι αυτο καθεαυτο μπορει να γινει και μια χαλαρωση των ιστων που προχωραει μπροστα Στο υπόλοιπο λοιπόν στο υπόλοιπο. κομμάτι του δαχτυλίου πέραν Ακριβώς. του σημείου του κότσιου. ή και στη βάση του μετατασίου. Mm -hmm. Αυτό θα εξαρτηθεί. Από το πόσο η παραμόρφωση είναι μεγάλη ή όχι και σε ποιο σημείο είναι η παραμόρφωση, αν είναι δηλαδή στη βάση ή στην κορυφή. Τώρα πάμε σε κάτι πιο πρακτικό γιατί ναι. όλα αυτά αφορούν την αποκατάσταση του προβλήματος. Το μεγαλύτερο μου ζήτημα για έναν ασθενή, για έναν πάσχοντα, είναι ο πόνος ναι. αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα. Και θέλω να ξεκινήσω με τον πόνο. Όταν κάποιο λοιπόν θα υποβληθεί σε μια τέτοια διαδερμική. Ναι. Ταχεία ε, ε, ανάρρωση επέμβαση. Ο πόνο πώ αντιμετωπίζεται και σε σχέση με την κλασική μέθοδο μπορούμε να το πάρουμε σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10. Ναι, ναι. Ε, ο πόνο, μετυχη, το μετρηχητικό μιλάμε τώρα, έτσι. Και κατά την επέμβαση βεβαίω υπάρχει μια ανάρκωση. Γιατί η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία. Δίνεται βέβαια και ένα έτσι, ήπιο χαλαρωτικό ενδοφλέδια, το δίνει ο αισθησιολόγο. Ο ασθενή είναι. Έτσι... Κλείνει, στο κρεβάτι. Σαπλωμένο, εντάξει. Δεν κοιμάται, δεν, mm -hmm. δεν παίρνει νάρκωση, Έχει μια πλήρη ούτε λοιπόν, μέθη. εικόνα. Ούτε μέθη, ούτε νάρκωση. Ένα απλό ηρεμιστικό. Με τοπική νάρκωση γίνεται. Mm -hmm. Δεν μπορεί να έχει καθόλου. Mm -hmm. μα καθόλου. Και με τα ο πόνο είναι ελάχιστο. Δηλαδή, εάν θα λέγαμε ότι στην κλασική μέθοδο τα παυσίμια που χρειάζεται είναι έξι λοναρίτ. Να ρίτ, το πούμε έτσι. Mm -hmm. Εδώ μπορεί να χρειαστούμε δύο. Η ένα. Αρκετέ φορέ σε κανένα. Υπάρχει Τυποί. διάρκεια στον χρόνο, στον χρόνο δηλαδή. Πόσο ο, η καιρό δυσφορή, θα πονάει η ένα χρόνο. Κάποια δυσφορία που μπορεί να έχει ο ασθενή είναι στι τρει ή τέσσερι το πολύ ημέρε. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είναι. Το βασική μέθοδο θέλει μερικέ εβδομάδε. Και γίνεται και φαντάζομαι αφόρητη η κατάσταση. Πόνο. Λοιπόν, ε, ε, δεν είναι ε, μόνο το θέμα ε, να υποβληθεί σε μία επέμβαση, είναι μεθοδο θελει μερικε εβδομαδε και γινεται και φανταζομαι αφορητη η κατασταση δεν ειναι μονο το θεμα να υποβληθει σε μια επεμβαση ειναι το ναι, θεμα του μετά. Ναι, αυτός ο μύθος ότι ο πόνος είναι αφόρητος και λοιπά, δεν υφίσταται. Mm -hmm. Ελάχιστος έως καθόλου μεταχειριτικός πόνος. Και η αποκατάσταση είναι πολύ πολύ σύντομη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ο πόνος μετριάζεται με την χρήση κάποιων ε, καταπραγεννικών, ναι, κάποιων ναι, ναι. χαπιών, χωρίς βέβαια να συγκρίνεται από ό,τι μου λέτε Καμία με την κλασική μέθοδο. Σε ό,τι αφορά το τραύμα, τι μικρέ αυτέ τρυπούλε από τι οποίε θα μπείτε διαδερμικά για να κάνετε την επέμβαση αυτή, αυτέ θα αφήσουν ουλέ, είναι κάτι που αποκαθίσετε με μια πλαστική επέμβαση μετά. Δεν αφήνει καμία απολύτω ουλή, mm -hmm. δεν μπαίνουν καθόλου ράματα, δεν γίνεται ποτέ αφαίρεση ραμάτων. Γίνεται μια σε αυτή την τρυπούλα που είναι γύρω στο 8 χιλιοστά, τόσο περίπου mm -hmm. είναι η τομούλα για να μπουν τα εργαλεία. Ε. Και μετά από μερικούς μήνες ε, είναι δυσδιάκριτη ή θα έλεγα και αόρατη. Δεν φαίνεται καθόλου. Άρα απορροφάται ουσιαστικά. Τελείως, τελείως. Υπάρχουν περιορισμοί σε άτομα τα οποία μπορούν, πρέπει, πρέπει και μπορούν να υποβληθούν σε μια τέτοια επέμβαση. Είτε για παθολογικούς Όχι. λόγους είτε για κάποιου άλλους λόγους. Εντάξει, τώρα, εάν έχουμε ένα πόδι Με διαβητικό, mm -hmm. έτσι, το διαβητικό πόδι θέλει άλλο είδος αντιμετώπιση και συνήθως κάνουμε άλλα πράγματα στο διαβητικό πόδι. Αλλά ε, και το διαβητικό πόδι αυτό καθε αυτό, εάν το μόνο πρόβλημα είναι το κότσι, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Μα στάρα δεν έχουμε Να μην έχει την απόλυτη ένδειξη. Διότι δεν έχουμε το μέσα. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα στους διαβητικούς είναι η επούλωση. Η επούληση και η αιμορραγία. Και η επούληση και η αιμορραγία. Εδώ δεν έχουμε ούτε θέμα επούληση, γιατί η τομή είναι πάρα, πάρα πολύ μικρή και η αιμορραγία δεν υφίσταται αιμορραγία. Οπότε στο διαβητικό πόδι, αν είναι το πρόβλημα μόνο και μόνο το κότσι, θα έλεγα ότι έχει την απόλυτη ένδειξη. Δεδομένου ότι τουλάχιστον για τρει εβδομάδε το άτομο θα πρέπει να φοράει ένα παπούτσι ή να έχει το πόδι του τυλιγμένο με επιδέσμους και να κάνει αλλαγέ. Ε, αλλαγή χάς... καμία. Καμία αλλαγή. Καμία απολύτω αλλαγή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τρει εβδομάδε θεωρούμε ότι το πόδι αυτό ακόμη είναι σε μια μετεγχειρητική κατάσταση. Σωστά. Πότε λοιπόν ο Πάσχο μπορεί να γυρίσει στην ε, καθημερινότητά του, στη δουλειά του, Γιατί τρει εβδομάδε για μια τέτοια αστυνομία καταλαβαίνετε ότι ναι. στι μέρε μα είναι δύσκολο να Το είναι, είναι να ότι στις, στο δεκαήμερο ναι. περίπου, στη βδομάδα με δέκα μέρε, οι πιο πολλοί επιστρέφουν. Εφόσον το θέλουν, ε, με κάποια άξη, ιδιαιτερότητα βέβαια, το πόδι θα είναι ε, με επιδέσμους, θα έχει το παπούτσι αυτό το ειδικό για να χωρέσει βέβαια. Άρα κυρίω για άτομα τα οποία έχουν λοιπόν, δουλειά πούμε, καθιστική. Οι αυτοί οι αυτοαποσχολούμενοι, ναι. στην εβδομάδα πάνω έχουν γυρίσει όλοι. Mm -hmm. Οι, οι, πάλη, οι υπάλληλοι ναι. το πάνε παραπάνω. Mm -hmm. Θέλουν και 20 μέρε και ένα μήνα. Τελικά όμω, πότε επιστρέφουν στην καθημερινότητά του. και Για να πούμε ότι... Για τους. να πούμε ότι όλα είναι οκ. Okay. θέλει Ε, θέληση κανεί έξι εβδομάδε. Έξι εβδομάδε. Και θα μπορεί τότε, για παράδειγμα, να κάνει και αθλητικέ δραστηριότητε να τρέξει. Ε, Ήπιε ναι. Ε, Έντονε δραστηριότητε λίγο... λίγο αργότερα. Λίγο αργότερα. Το βλέπω. Ναι. Γενικά ή λίγο Όχι, αργότερα. Ή, λίγο αργότερα θα το Μάλιστα. Μπαρακτήρα, δύο μήνε. Κατάλαβα. Τώρα, ε, θα ήθελα να περάσουμε σε μια κάρτα με την οποία θα δούμε όλα τα πλεονεκτήματα που μας δίνει μια σύγχρονη μέθοδο όπω αυτή για την οποία συζητάμε, η διαδερμική λοιπόν μέθοδο, και να τα απαριθμίσουμε αλλά και να τα συζητήσουμε. Ναι. Άρα, λοιπόν, διαδερμική χειρουργική ακροποδός, για το κότσι συγκεκριμένα, γίνεται με τοπική αναισθησία, μπλοκ. Ε, τι σημαίνει ε, αυτό. Και, και με μπλοκ γίνεται. Ναι. Ε, και με μπλοκ και με τοπική, τοπική. Δηλαδή, να σα πω τι, 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 τι είναι η διαφορά μεταξύ τοπική και του μπλοκ. Όταν πάμε στον οδοντίατρο, δόντιατρο, για ένα δόντι μπορεί να μα κάνει στο ένα δόντι. Αλλά μπορεί να κάνει και πίσω στην άνθρωπο που κάνει τη στελεχία που, που μου διάζει όλο το, το μισό γνάθο. Μισή αγώνα, ναι. Η, η μισή αγώνα. Λοιπόν, αυτό είναι το μπλοκ. Mm -hmm. Δηλαδή, μπλοκάρουμε το νεύρο που πάει σε όλο το, το πόδι. Λοιπόν και με μπλοκ γίνεται, αλλά και με τελείω τελείω τοπική, όπω το λοδοντίατρο που κάνουμε στο δόντι. Πολύ περιορισμένη λοιπόν. Πολύ η περιορισμένη. Πολύ, πολύ Μάστε. περιορισμένη. 20 λεπτά ισχύει. Ισχύει 20 λεπτά και 15 έχει γίνει και 25 έχει γίνει, ανάλογα την περίπτωση. Και... Αλλά ο μέσο χρόνο είναι 20 λεπτά. Σε κάθε περίπτωση πάντω δεν ξεπερνάμε το ημίωρο από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Ποτέ. Μάλιστα. Ποτέ. Ανώδυνη μέθοδο, και εδώ θέλω να επιμείνω λιγάκι, γιατί πολλοί είναι οι τηλεθεατέ και άνθρωποι που μα βλέπουν, γιατί ρωτάνε Μα καλά, εγώ θα αφαιρέσω εδώ ένα οστό. Πώ μπορεί αυτή η μέθοδο να είναι ανώδυνη, Ναι. Διότι η αφαίρεση του οστού δεν γίνεται με τον κλασικό τρόπο που κόβεται με ένα σε εισαγωγικά Δίο βάρβαρο τρόπο, τρόπο mm -hmm. το κόκαλο, αλλά γίνεται με μία ήπια μορφή έτσι, μηχανισμό που γίνεται πορτοποίηση του οστού και η αφαίρεση του γίνεται με μια αναρρόφηση. Οπότε θα έλεγα ότι η κακοποίηση είναι ε, μικρού βαθμού. Μάλιστα. Αυτό ναι. γεγονό ότι δεν υπάρχει τομή η μεγάλη η οποία είναι και επώδυνος, αλλά δεν κάνει υπόψη ότι το στούν αυτό καθεαυτό ναι. δεν μπορεί να είναι. Μέσα. Αυτό που πονάει λοιπόν Έτσι. τι είναι, είναι αυτό είναι που περιβάλλει το, το, ωστ... το... άκριβο. Ναι. Το περίβλημα. Λοιπόν, Να το πούμε αυτό λιγάκι. Άρα ναι. λοιπόν το οστό, σαν οστό, το κόκαλο το που κόκαλο, λέμε αυτό δεν κόκαλο, πονάει. Αυτό, μέσα, δεν είναι η μεμβράνη γύρω ε, από αυτό ναι. το οστό. Ναι, ναι, ναι σωστά. Mm -hmm. Η μεμβράνη. Άρα, κάνουν λοιπόν την επέμβαση μετά. Βάζουμε λοιπόν, ή όχι γύψον λοιπόν, άφηγα. Η, η, η μέθοδο λοιπόν αυτή καθευτεί είναι καλά. Ε, κατά κατά τη διάρκεια τη εγχειρήσεως δεν υπάρχει πόνο εννοείται με τα είναι ελάχιστος έω καθόλου mm -hmm. ελάχιστος έω καθόλου για καθαρά ε, να παροχωρήσουμε λίγο παρακάτω ναι. και πάμε ε, στον γύψο νάρθικα βάζουμε ή όχι κάποιον νάρθικα μετά ποτέ ποτέ μια απλή επίδεση μάλιστα με, με, όλη... με μια ναι. γάζα και ένα ελαστικό συνηθισμένο επίδεσμο Ολιγόρη νοσηλεία. Καθόλου νοσηλεία. Καθόλου νοσηλεία. Καθόλου. Υπάρχει περίπτωση ο να μείνει κάποιο προαιρετικά μέσα στο νοσοκομείο. Ποτέ ποτέ, 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 ποτέ. Δεν απαιτείται λοιπόν. Ε, δε, δε, Βγαίνοντα από το χειρουργείο, ντύνεται στο χειρουργείο και φεύγει. Και πολλή διαδικασία είναι ε, το αυτοκίνητο που θα τον πάρει, η κόρη, ο σύζυγο που, που, που έχει παρκάρει κλπ. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. <laughs> Άμεση βάδιση μετά το χειρουργείο. Βαδίζει αμέσω με φόρτιση. Mm -hmm. Αυτό είναι. Μπορεί Γιατί... να πιέσει λοιπόν Γιατί το πόδι του. Όλοι χωρίς... βαδίζουν και με πατριλίτσε ναι. και με πήγε κλπ. Λοιπόν. Εδώ μιλάμε ότι βαδίζει με φόρτιση του σκέλου, του mm -hmm. ποδιού. Χωρί ουλέ μέσα από τρύπε. Η διαχείριση γίνεται μέσα από τρύπε. Μία ή δύο ανάλογα και δεν υπάρχει καμία απολύτως ουλή μετά από μερικού μήνε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τι κυρίε που, έχουν... Μια έτσι? που θέλουν να φορέσουν και μια γόβα δεν ανοιχτή. Δεν παίρνουν ράμπατα. Ναι. Λοιπόν, και γόβε θα φορέσει και ψιλοτάκουν θα φορέσουν. Και ανοιχτέ γόβε θα φορέσει, γιατί έρχεται καλοκαίρι. Ανοιχτές. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ στην επόμενη κάρτα. Έχουμε χωρί μετεχειρητικό πόνο, να μείνουμε και σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι. Είπαμε ο πόνο είναι ελάχιστο έω καθόλου. Άμεση επιστροφή στι δραστηριότητε. Και... Ανάλογα τι δραστηριότητα έχει ο καθένα. Είναι άνθρωποι που είναι... έχουν εργασία γραφείου, οπότε επιστρέφουν. Έχω ένα ασθενή, ο οποίο επιστρέφει την ίδια μέρα στο γραφείο του. Mm -hmm. Λοιπόν, υπερβολή mm -hmm. βέβαια. Πλήρη και άμεση φόντιση του χειρουργημένου ποδιού το αναφέραν και προηγουμένω. Και ε... σε τρει εβδομάδε ο ασθενή μπορεί να φορέσει αθλητικό παπούτσι. παπούτσι. Λίγο ευρύ χώρο για να χωρέσει, γιατί όπω είπαμε είναι. Με κάποιου επιδέσμου. Ναι. Υπάρχουν ειδικά υποδήματα για την περίπτωση. Υπάρχουν ειδικά υποδήματα στα φαρμακεία και στα μαγαζιά που, που λένε ορθοπαιδικά είδη mm -hmm. που έτσι μπορούν να μπουν πάνω από του επιδέσμου ναι. και με ένα μικρό τακουνάκι που είναι πολύ πολύ διευκολυντικό στι μετακινήσεις του ασθενού χωρίς και αυτό το ειδικό παπούτσι να είναι απαραίτητο. Λειτουργεί όμω διευκολυντικά, να το πούμε mm. και αυτό. Mm -hmm. Ωραία. Άρα νομίζω ότι αυτά καλύπτουν στο σύνολο τη διαδερμική χειρουργική ε, του άκρου ποδός, του κοτσιού που λέμε. Ναι, ναι, ναι. ε, Συνοψίζοντα, γιατρέ, ήθελα λίγο να ρωτήσω. Κάνουμε λοιπόν μια τέτοια επέμβαση. Αντιμετωπίζουμε παράπλευρε απώλειε ή παράπλευρε επιπλοκέ ναι. στα υπόλοιπα δάχτυλα του ποδιού. Και το βασικό που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι θα πρέπει ίσως να, την, να προλάβουμε μια την κατάσταση, άρα να προχωρήσουμε σε μια επιβατική μέθοδο πριν να είναι αργά. Ναι, είπα, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι όταν γίνει η επέμβαση σε αυτή σε αρχικά στάδια, και όταν λέμε αρχικά στάδια, εφόσον έχει ο ασθενής προβλήματα. Mm -hmm. Δεν θα πάμε να χειρουργήσουμε εδώ, ένα, λίγο μια παρεκτροπή του του δαχτύλου. Λοιπόν, όσο πιο νωρίς γίνεται, τόσο πιο εύκολη είναι η αποκατάσταση και πιο καλό το αποτέλεσμα και πιο μόνιμο. Μάλιστα. Λοιπόν, διαδερμική μέθοδος απέναντι στην κλασική μέθοδο του ε, κοτσιού και πλέον μιλάμε για μία μέθοδο η οποία τουλάχιστον με τη χειρητικά εγγυάται, όπως μας λέτε και εσείς, σε πολύ λιγότερο πόνο. Έως καθόλου. Σα ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μα. Εγώ το ίδιο ευχαριστώ πολύ. Έστε καλά. Μουσική Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο ασθενή που πάσει από κότσι είναι ότι η επιλογή τη χειρουργικής επέμβαση είναι εξατομικευμένη ανάλογα με το μέγεθο τη παραμόρφωση, την ηλικία του και τι συνυπάρχουσε παθήσεις του ποδιού. Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μα.